Είμαι ο Θανάσης, Θανάσης Τιμάκης. Θα μιλήσουμε για θέματα έρευνας και ανάλυσης δεδομένων για τουριστικές επιχειρήσεις. Κάποια ερωτήματα, ποιος, τι, πού, πότε, γιατί και διάφορα. Δύο λόγια για εμένα. Είμαι απόφοιτος του marketing και επικοινωνία με νέες τεχνολογίες της ΑΣΟΕ, μεταπτυχιακό, με προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών οικονομικά. Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με την Tourix, μια εταιρεία που είναι στην Κόρινθο και βοηθάει εταιρείες του τουριστικού κλάδου να βρουν πελάτες, ας το πούμε απλά, μέσω του ίντερνετ. Θα δούμε κάποια εργαλεία και μεθόδους έρευνας και ανάλυσης με βάση τα τρία στάδια του ταξιδιού ενός επισκέπτη. Πριν έρθει εδώ πέρα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του και αφού φύγει από εδώ. Θα δούμε κάποιες πηγές δεδομένων, κάποια στατιστικά, όχι πολλά πράγματα για να μην ζαλιστούμε, από το AdWords και το Analytics, δύο πολύ δυνατά προϊόντα της Google. Θα δούμε ένα μοντέλο Segmentation Targeting Positioning και όλα αυτά θέλω να μας δώσουν κάποιες, όχι απλά πληροφορίες, αλλά κάποιες πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν σε δράση. Λοιπόν, σήμερα όλοι μας είμαστε μάρτυρες μιας πολύ μεγάλη αλλαγής. Δεν είναι οικονομική, πολιτική, κοινωνική κρίση. Είναι η επανάσταση του ίντερνετ, της πληροφορίας, των δεδομένων. Έχουν αλλάξει πραγματικά οι προσωπικές μας ζωές, οι επαγγελματικές μας ζωές. Τα πάντα είναι διαφορετικά σε σχέση με 5-10 χρόνια πριν. Πάρα πολλές πληροφορίες για οτιδήποτε χρειαζόμαστε, από προσωπικά, όπως είπαμε, έως επαγγελματικά, πελάτες, ανταγωνιστές. Πλέον τα πάντα είναι στο ίντερνετ. Και συγκεκριμένα για τον τουρισμό, έχω συγκεντρώσει κάποιες από τις πηγές που χρησιμοποιούμε και θα γνωρίζετε και οι περισσότεροι. Που παράγουν έρευνα και δεδομένα. Κάποιοι παραδοσιακοί παίκτες αριστερά, διεθνείς και εγχώριοι τουριστικοί οργανισμοί, μια μεγάλη κατηγορία στο κέντρο, δεν θα αναλύσω πάρα πολύ, μια μεγάλη κατηγορία τα εσωτερικά δεδομένα της επιχείρησης, που μέχρι πριν από 10 χρόνια, 5 δεν υπήρχαν, είτε αυτά είναι στατιστικά δεδομένα ιστοτόπου, είτε είναι δεδομένα από τις καμπάνιες μας, το Google, το Facebook, το email, το email marketing, είτε ένα από CRM, ERPs και συστήματα online κρατήσεων. Αυτά δημιουργούν έναν πολύ μεγάλο και ενδιαφέροντα όγκο δεδομένων. Κάποιοι μεγάλοι παίκτες από το online, από την online αγορά, την τεχνολογία, TripAdvisor, Booking, Expedia και σίγουρα η Google. Αυτές είναι τεράστιες εταιρείες οι οποίες, επειδή παρέχουν μια πάρα πολύ χρήσιμη υπηρεσία στον επισκέπτη, καταφέρουν να συγκεντρώσουν τεράστιους όγκους δεδομένων, οι οποίοι μας δίνουν πολύ χρήσιμα αποτελέσματα. Κάποια media, πολύ συνοπτικά, η ακαδημαϊκή έρευνα που προφανώς μας δίνει έρευνες και πληροφορίες και σίγουρα οι εκθέσεις και events όπως και το Open Tourism που μας κρατάνε σε επαφή με τις τελευταίες τάσεις. Δεν έχω animations, δεν πειράζει. Πολλές πηγές πληροφορίες, αλλά έχουμε περιορισμένους πόρους, ειδικά η μέση ελληνική επιχείρηση, είτε είναι ξενοδοχείο είτε μία μικρομεσαία επιχείρηση, έχει περιορισμένους πόρους. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε πλήθος πληροφοριών και δωρεάν. Τα κακά είναι ακριβώς τα ίδια. Τόσες πολλές πληροφορίες δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε, ειδικά αν δεν έχουμε ειδικό τμήμα business intelligence όπως η Trivago. Είναι πραγματικά χαμός. Γίνεται, σας τα λέω από πρώτο χέρι. Και δωρεάν σημαίνει ότι ό,τι έχουμε εμείς έχουν και όλοι οι άλλοι. Οι ανταγωνιστές μας, ο γείτονάς μας, ο ξενοδόχος από την Καλαμάτα, την Τουρκία, την Ισπανία, τη Μεσόγειο και όλο τον κόσμο προφανώς. Η ευκαιρία είναι ότι άμα αξιοποιήσουμε σωστά αυτές τις πληροφορίες, θα πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις και θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες πελάτες και ομά περισσότερα λεφτά. Κέρδη, έσοδα. Λοιπόν, κάποιες καινούργιες λέξεις έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Ρωτάς κάποιον κάτι και σου λέει Google Analytics, μεγάλε. Λοιπόν, η Google, ένας κολοσσός λοιπόν στην αναζήτηση, μας λέει ότι εξυπηρετεί πριν από 2 χρόνια, νομίζω, δυνατά τα δεδομένα, 1+ δισεκατομμύριο αναζητήσεις ανά ημέρα σε όλο τον κόσμο. 80% των χρηστών του ίντερνετ βρίσκει στο σελίδες μέσω της Google, περισσότεροι ίσως. Η μισή Ελλάδα είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Η πλειοψηφία, η συντριπτική, χρησιμοποιεί την Google ως πηγή πληροφοριών. Ενώ 7 στους 10 Έλληνες, λέει, κάνουν έρευνα online προτού αγοράσει κάτι. Σε ένα πρόσφατο online σεμινάριο της Google που έδωσε σε διαχειριστές Google AdWords λογαριασμών όπως εμείς, μας ενημέρωνε για τις τάσεις σχετικά με τον τουρισμό και την αναζήτηση. Λέει ότι συνεχώς αυξάνεται αυτό το πράγμα. Γενικά οι αναζητήσεις που έχουν να κάνουν με τουρισμό, είτε αφορούν πτήσεις, είτε ξενοδοχεία, ρέντα κάρ, ακρόπολη, πύργο του Άιφελ. Περισσότερες από 1 δις αναζητήσεις, λέει, ανά εβδομάδα για τουρισμό. Πριν είδαμε 1+ δις ανά ημέρα για οτιδήποτε.
Δεν ξέρω αν γίνεται η σύγκριση, αλλά μία στις 7 αναζητήσεις, αν το πούμε έτσι, είναι για τουρισμό που δεν αποκλείεται. Έτσι. Τα στοιχεία αυτά είναι από το 2010 μέχρι τα μέσα του 2013. Μας είπε επίσης η Google ότι όλο και περισσότερες αναζητήσεις γίνονται από κινητά. 1/4 των αναζητήσεων για ταξίδια, λέει, εκτελούνται από κινητά τηλέφωνα μέχρι το Μάρτιο του 2013. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 12%. Ποιοι έχουν smartphone με μεγάλη οθόνη και πρόσβαση στο ίντερνετ? Όλοι. Οι περισσότεροι? Όλοι. Ποιοι είχαν πριν από 3 χρόνια? Πολύ λιγότεροι, έτσι. Κάπως έτσι μάλλον αναπαριστά αυτή η γκρίζα περιοχή και αυτά τα δεδομένα. Κύριες αγορές, μας λέει η Google, που ψάχνουν στην Google για ταξίδια στην Ελλάδα. Αναζητήσεις που περιέχουν οποιοδήποτε τοπονύμιο, Καλαμάτα, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο. Είναι, πρώτα η Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία και Τουρκία. Είναι οι 10 πρώτες χώρες. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε θέλει. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες αγορές που ψάχνουν για οτιδήποτε στην Ελλάδα. Ενώ από την Αγγλία, που όπως είδαμε είναι στην δεύτερη θέση μετά την Ελλάδα, βρισκόμαστε η Ελλάδα στην 13η θέση. Οι Άγγλοι πρώτα ψάχνουν για ΗΠΑ, Ισπανία, Γαλλία και σε 13η θέση είμαστε εμείς. Εντός της Ελλάδας, οι κύριοι προορισμοί, Κρήτη, Κέρκυρα, Αθήνα, στην 1η θέση η Καλαμάτα. Πολύ καλά πιστεύω και θεωρώ και μπορείτε να πάμε και καλύτερα. Λοιπόν. Ωραία. Είδαμε κάποια δεδομένα, ωραία, εντυπωσιακά. Θα βγείτε να τα πείτε στους φίλους σας, θα κάνετε εντύπωση. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα με βάση αυτά? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι το ίντερνετ είναι εδώ πέρα και θα συνεχίσει να είναι. Όποιος δεν είναι, πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα αν δεν το αντιμετωπίζει ήδη. Και όποιος είναι ήδη πρέπει να αυξήσει την επένδυση. Είδαμε 1/4 από κινητά, αναζητήσεις για τουρισμό από κινητά. Αν δεν έχουμε ένα site το οποίο να μπορεί ο άλλος και με τη μία να βλέπει ακριβώς αυτό που θέλει και να μπορεί να πατήσει το κουμπί online κράτηση και να συμπληρώσει τη φόρμα, την πατήσαμε. Επόμενος. Όπως οι περισσότεροι, ίσως όταν μπαίνουμε σε ένα site πρέπει να κάνουμε δεξιά και αριστερά. Και βλέπουμε λοιπόν και κάποια πρώτα στοιχεία, θα δούμε και άλλα, για αγορές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που πριν από 5 χρόνια έπρεπε να πληρώσουμε, ίσως εταιρείες ερευνών, $1,000, ευρώ, για να αγοράσουμε ένα report που να λέει πού να πάμε, να κάνουμε την έκθεση ή τη διαφήμισή μας. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, συγκεντρώνω αυτά τα δεδομένα συστηματικά, να λέω αποτελέσματα ερευνών, όπως το πρώτο που είχε σχέση και με την παρουσίαση της χαράς. Λέει το Cornell University, η κατά έναν βαθμό αύξηση της αξιολόγησης του user rating σε μια πενταβάθμια κλίμακα σε sites όπως το Trivago, κάνει τη λέει τους ταξιδιώτες κατά 13,5% πιο πιθανό να κλείσουν από εμάς. Λογικό, λογικότατο, θα το δούμε και στη συνέχεια. Αλλά δεν θα ασχοληθώ να λέω νούμερα, θα σας ζαλίσω πραγματικά. Θα πάθουμε αυτό που λέμε παράλυση by analysis εμείς στην ανάλυση. Θα προχωρήσω όμως με το πρώτο κομμάτι, κάποια εργαλεία, κάποιες μεθόδους που μπορούμε να εφαρμόσουμε πριν έρθει ο επισκέπτης στον προορισμό μας. Πριν προχωρήσω, να πω ένα μοντέλο, έτσι μια διαδικασία που μου είχε κάνει πάρα πολύ η Γεωργία σαν άνθρωπος στη marketing, χαίρεται που τα βλέπω αυτά. Μας λέγανε οι καθηγητές στο μεταπτυχιακό, παιδιά, πριν βγάλετε οτιδήποτε στην αγορά, κάντε segmentation, targeting, positioning, STP, τμηματοποίηση, στόχευση, τοποθέτηση. Τμηματοποίηση, πολύ συνοπτικά, είναι να πάρουμε το σύνολο της αγοράς, έχουμε ας πούμε ένα ξενοδοχείο, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει σε εμάς, είτε είναι Άγγλος, Έλληνας, είτε Ισπανός, να πούμε ότι η αγορά είτε με βάση γεωγραφικές μεταβλητές, δηλαδή Έλληνας, Γερμανός, Αμερικάνος, είτε με βάση δημογραφικές μεταβλητές, μικρός σε ηλικία, μεγαλύτερος, παντρεμένος με παιδιά ή χωρίς, είτε με βάση ψυχογραφικές μεταβλητές και ενδιαφέροντα, του αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα. Και από όλο αυτό το χάος, δηλαδή, και όλο τη δυνητική αγορά που μπορούμε να πουλήσουμε, ας πούμε, την υπηρεσία μας, να ξεχωρίσουμε κάποια διακριτά τμήματα. Το δεύτερο είναι από αυτά τα τμήματα και με βάση άλλους αριθμούς να πούμε ότι εγώ θέλω να στοχεύσω σε αυτό το τμήμα, είτε είναι γεωγραφικό είτε είναι δημογραφικό. Και τέλος το positioning, να τοποθετηθούμε, να διαφοροποιηθούμε ενδεχομένως, παρουσιάζοντας τους εαυτούς μας με τρόπο που αρέσει σε αυτούς που στοχεύουν. Θα τα δούμε και παρακάτω. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις λοιπόν που αναφέρεται στο segmentation είναι πού, γεωγραφικά, πού να στοχεύσω. Είδαμε και από την Trivago κάποια στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν και από εργαλεία της Google.
Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει: έχω μία επιχείρηση εκεί πέρα και θέλω να διαφημιστώ, τι μπορώ να κάνω. Ωραία, του λέω: δεν μπορώ να γνωρίζω κάθε αγορά. Μπαίνω σε ένα δωρεάν εργαλείο της Google, το Google Global Market Finder. Σημειώστε το, πολύ χρήσιμο τόσο για τουρισμό όσο και για εξαγωγικές επιχειρήσεις. Από το οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε μία πρώτη αίσθηση για το πού υπάρχει ζήτηση για την πόλη μας, για τις υπηρεσίες μας, για το οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν. Μια πρώτη αίσθηση, δεν είναι πάρα πολύ ακριβή τα δεδομένα. Ιταλία μας λέει, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αγγλία και Σουηδία είναι στις πρώτες θέσεις που ψάχνουν οτιδήποτε συν καλαμάτα. Καλαμάτα olive oil, καλαμάτα hotel, καλαμάτα beaches, map, οτιδήποτε. Εφόσον έχουμε πάρει λοιπόν από εδώ κάποιες πρώτες πληροφορίες, πηγαίνουμε στο Google Trends, ένα άλλο εργαλείο που θα μας μιλήσει διεξοδικά ο Θέμης. Και βάζω, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γερμανία, τις πέντε πρώτες αγορές. Για να δω μια διαχρονικότητα, τι γίνεται, εδώ πέρα δεν φαίνεται, αλλά είμαστε από το 2005 μέχρι το 2013. Και μας λέει λοιπόν εδώ ότι η πράσινη γραμμή, που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το 2005 έψαχνε πολύ, αλλά τώρα έχει πέσει λίγο, ενώ εδώ υπάρχει μια μοβ γραμμή, η Σουηδία, η οποία κάνει κάτι τρελά. Θα πει κάποιος, α, ωραία Σουηδία, ωραία αγορά, Βορειοευρωπαίοι, έχουν και λεφτά, πάμε εκεί. Καλό είναι βεβαίως σε όλα τα στατιστικά και σε όλες τις έρευνες να διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα. Αν πατήσουμε εδώ πέρα στα ερωτηματικά, θα δούμε ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι απόλυτοι αριθμοί και ίσως να μην είναι απόλυτα συγκρίσιμα και μεταξύ τους. Έστω λοιπόν ότι λέει ένας επιχειρηματίας ότι που στοχεύει, ας πούμε, στο εξωτερικό, ωραία, εγώ θα πάω Γερμανία, σίγουρη αγορά, δυνατή, αγοραστική δύναμη, κατά κεφαλή εισόδημα μεγάλο. Μπορεί το συγκεκριμένο εργαλείο λοιπόν να μας δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία, να πούμε σε μεγαλύτερο βάθος, σε επίπεδο πόλης ή περιφέρειας. Μας λέει λοιπόν ότι για Καλαμάτα, η Βαβαρία, το Αμβούργο και το Baden-Württemberg, όποιον ενδιαφέρει, δηλαδή νότια και δυτική Γερμανία, ψάχνουν περισσότερο για οτιδήποτε σε Καλαμάτα. Μας ενημερώνει επίσης ότι οι συναφείς αναζητήσεις είναι Καλαμάτα Γκρίκαλαντ, τα Καλαμάτα Olive, Olive Diet, Olive Flug και τα σχετικά. Μας λέει επίσης ότι οι ανερχόμενες αναζητήσεις είναι Hotel Καλαμάτα, Καλαμάτα Airport, Full, Flug, Flughafen, δεν ξέρω και γερμανικά, Flug και τα σχετικά. Και μας λέει επίσης υπερβολική. Πώς? Η πτήση είναι. Η πτήση για Καλαμάτα. Και μας λέει επίσης υπερβολική αύξηση, δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ότι για Hotel Καλαμάτα υπάρχει ζήτηση. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε αν είμαστε ξενοδόχοι, υποθέτω. Ένα άλλο ερώτημα. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το στοιχείο. Ένα άλλο ερώτημα που μου θέτουν συνήθως είναι πότε ψάχνουν για την επιχείρησή μου, είτε είναι τουριστική είτε όχι. Συνήθως οι τουριστικές μου λένε ότι, κοίταξε να δεις, το καλοκαίρι γεμάτοι είμαστε ούτως ή άλλως. Οπότε εγώ θέλω να έχω κόσμο από Σεπτέμβρη και μετά να αυξήσω την σεζόν μου. Σωστά. Λοιπόν, κάποια αρχικά στοιχεία για την εποχικότητα. Ο όρος Καλαμάτα στα αγγλικά μας λέει ένα άλλο εργαλείο του Google μέσα από το AdWords, στη διαφημιστική πλατφόρμα του Google. Δεν εργάζομαι για την Google, όποιος αν έχει ερώτηση, αλλά το χρησιμοποιώ πολύ γιατί είναι πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό. Καλαμάτα στα αγγλικά έχει κατά μέσο όρο μας, λέει, 40.500 αναζητήσεις ετησίως, με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων 11 μηνών. Και μας λέει επίσης... Monthly, δεν λέει. Monthly. 40.500 μηνιαίως με βάση τους τελευταίους 12 μήνες. Και μας λέει επίσης ότι η Καλαμάτα στα αγγλικά πικάρει από τον Μάρτιο περίπου μέχρι τον Αύγουστο στις 50.000 αναζητήσεις ανά μήνα, Καλαμάτα και οτιδήποτε, έτσι. Αντίστοιχα για την Ελλάδα, πικ τον Ιούλιο, και οι Έλληνες τελευταία στιγμή ψάχνουν ταξίδια και τα σχετικά. Κάποια πρώτα στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση. Κάποια δεύτερα στοιχεία, τα οποία μάλλον δεν καταφέρετε να δείτε, αλλά είναι στη διάθεση οτιδήποτε ενδιαφέρεται. Εδώ πέρα λοιπόν έχω βάλει συγκεκριμένα για ξενοδοχεία στην Καλαμάτα. Αυτά είναι 28 από τα 128 keywords που, με τα οποία ψάχνουν οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο για ξενοδοχεία στην Καλαμάτα. Βλέπουμε λοιπόν οι πολλές στήλες εδώ πέρα είναι μήνες και το average monthly είναι ο μέσος μηνιαίος, μέσος μηνιαίες αναζητήσεις. Εδώ πέρα είναι το grand total, είναι 100.000 λέει αναζητήσεις από αυτά τα keywords αναέτος. Για ξενοδοχεία στην Καλαμάτα και breakdown ένα μήνα με peak τον Ιούλιο στις 17.000 αναζητήσεις. 17.000 αναζητήσεις, προσοχή, όχι άνθρωποι, θα το πω άμα θέλετε, ψάχνουν τον Ιούλιο για ξενοδοχεία στην Καλαμάτα.
Και βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός, όσοι το βλέπουν, δεν πέφτει κάτω από 3.940 αναζητήσεις το Νοέμβριο. Αυτό λοιπόν θα με έκανε εμένα να πω στον δυνητικό πελάτη μου, αν είναι ξενοδόχος, να του πω ότι κοίταξε, δεν ξέρω αν μπορείς να επεκτείνεις τη σεζόν. Ξέρω ότι τον Νοέμβρη μήνα ψάχνουν 4.000, γίνονται 4.000 αναζητήσεις για ξενοδοχεία στην Καλαμάτα. Κάποιες άλλες στήλες. Πώς γνωρίζετε το Google AdWords? Ποιοι? Ωραία, 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 εκεί βλέπω χέρια, χαίρομαι. Ρωτήσω κάτι. Ναι. Η αναζήτηση είναι για το συγκεκριμένο μήνα ή γενικά για όλο τον χρόνο? Που λες 3.000 είναι το Νοέμβριο. Όταν λες 4.000 το Νοέμβριο, αναζητήσεις για το συγκεκριμένο μήνα. Είναι για το συγκεκριμένο μήνα. Είναι, για να βρουν κατάλληλα το συγκεκριμένο μήνα. Το Νοέμβριο του 2013 για Καλαμάτα Hotels, Hotel Καλαμάτα, Καλαμάτα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα τίποτα στα ελληνικά, ρώσικα και ιταλικά. Ή για να βρουν πιο μετά ξενοδοχεία. Λοιπόν, ακριβώς. Προφανώς όταν ο Γερμανός θα ψάξει τώρα για το καλοκαίρι, σωστά. Τώρα το Νοέμβρη πόσο Γερμανός μπορεί να, πόσο προνοητικός μπορεί να είναι, δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα ψάχνεις πριν και μετά πηγαίνεις. Βέβαια, σε μια προηγούμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι το 1 τρίτο των χρηστών, δεν το είδαμε, 1 τρίτο των χρηστών κινητών συσκευών ψάχνουν on the go. Δηλαδή πρώτα έχουν φύγει από το αεροπλάνο, έχουν προσγειωθεί και ψάχνουν, εντάξει, για ξενοδοχείο μάλλον θα το έχουν κανονίσει, αλλά ακόμα και για ξενοδοχείο. Οπότε πολύ σωστή παρατήρηση. Ή μπορεί να είναι και τουριστικοί πράκτορες, δεν ξέρω κι εγώ, που ψάχνουν για ευκαιρίες. Λοιπόν, τι ψάχνουν? Δεν ψάχνουν για πορτοκάλια, αλλά θέλω εδώ πέρα να κάνω μία σημαντική, νομίζω, επισήμανση. Νομίζω, αν δεν είμαστε ήδη εδώ πέρα, ότι οδηγούμαστε κάπου εδώ. Το ίντερνετ δίνει την απόλυτη πληροφόρηση στον οποιονδήποτε. Ο καταναλωτής μέσω της Trivago, μέσω της Google, μέσω του Booking μπορεί, έχει στη διάθεσή του, όπως στους πάγους της λαϊκής, τα ξενοδοχεία και το οτιδήποτε. Δεν μου άρεσε, δεν μου έκανε επόμενος. Οι οικονομολόγοι θα μας λέγανε ότι η λαϊκή αγορά είναι μια αγορά που μοιάζει με, ονομάζεται πλήρης ανταγωνισμός, κοντά στον πλήρη ανταγωνισμό, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πολιτών. Ισχύει, αν μπω στο Booking και ψάξω Καλαμάτα, υποθέτω ότι θα βρω αρκετά αποτελέσματα για ξενοδοχεία. Είναι εύκολο για τον χρήστη να επιλέξει κάποιον άλλον από εμάς, το γαλλικό που είναι ένα Next. Το προϊόν, λέει, στον πλήρη ανταγωνισμό είναι ομογενοποιημένο, ομογενές, μη διαφοροποιημένο, πορτοκάλι ο ένας, πορτοκάλι ο άλλος, πορτοκαλί μάλλον και στρογγυλά. Και υπάρχει πλήρης πληροφόρηση. Δηλαδή, ο καταναλωτής γνωρίζει, μπαίνοντας στο Booking ή στο Trivago, σχεδόν τα πάντα. Αρκετά πράγματα, από την τιμή και τις φωτογραφίες και τους εσωτερικούς μας χώρους, μέχρι τις αξιολογήσεις των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν προηγουμένως. Λέει ο κύριος εδώ πέρα, πορτοκάλια 0,35 λεπτά, ο άλλος 0,50. Αλλά τα 0,50 είναι μέλλον και πολύ γλυκά. Τώρα, αν θα έκανε κάποιον να επιλέξει αυτόν έναντι του άλλου, δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, στο positioning και στη διαφοροποίηση, και αν θέλουμε να αποφύγουμε αυτή την πολύ λυπηρή κατάσταση, να έχουμε ξενοδοχεία και να αισθανόμαστε σαν λαϊκοί, κανένα πρόβλημα βεβαίως με τους αγρότες, πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Αν ο καταναλωτής μας κρίνει μόνο με βάση την τιμή, που είναι το νούμερο ένα κριτήριο με βάση έρευνες, τότε την πατήσαμε, λειτουργούμε μόνο προς όφελός του, ενώ θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερα. Εμείς παλεύουμε για να του δώσουμε καλύτερη τιμή. Ένα πολύ σύντομο παράδειγμα για το πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια απλά πραγματάκια μέσω, όχι μόνο των διαφημίσεων στο Facebook, αλλά και θα το δούμε. Έχω βάλει εδώ πέρα στο διαφημιστικό εργαλείο του Facebook να στοχεύσει μια διαφήμιση στην Γερμανία, το βλέπουμε εδώ πέρα τα κριτήρια μου, στην Γερμανία, σε ανθρώπους που είναι 25 ετών και άνω, και οι οποίοι, μην γελάσετε, τους αρέσει ο διαλογισμός, το οργανικό φαγητό και η γιόγκα. Οκ. Okay. Έχω, παρακαλώ, το βιολογικό. Έχω βάλει επίσης ένα επιπλέον φίλτρο να είναι γονείς παιδιών 0 έως 3 και 4 έως 12, και τα δύο ή οποιαδήποτε τα δύο. Το Facebook μου λέει ότι, ωραία φιλαράκο, έχω 198.000 άτομα στη Γερμανία που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές που μου έδωσες. Επειδή μου το έχουν πει με τα like τους, με τα status updates τους, με τα shares τους, με τα οτιδήποτε. Οπότε, φανταστείτε τώρα το εξής. Φανταστείτε ότι είστε Γερμανός, είναι
Μάρτις, Απρίλης, ας πούμε, είσαστε στην Frankfurt ή στο Butterbutter, δεν ξέρω κι εγώ, και χαζεύετε στο Facebook. Έχετε τελειώσει τη δουλειά σας ή εντάξει, έχετε κουραστεί λίγο και είστε όπως εμείς εδώ πέρα και κάνετε στο Facebook τάκ, 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 κάτω, like, τάκ, 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 σχόλιο, τάκ, 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 share και τα σχετικά. Εκεί λοιπόν που χαζεύετε, βλέπετε μία διαφήμιση που λέει, έχει μία φωτογραφία, ας πούμε, μίας παραλίας εδώ πέρα, της Κεντρικής ή της Στούπα, Καρδαμίλη, ποια είναι η δυνατή. Λοιπόν, και λέει, hotel in Kalamata. Great place, great price, visit us now. Πολύ ωραία. Ας πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν την πάτησε, αν έψαχνε για ξενοδοχείο και τα σχετικά. Προχωράει ο χρήστης και βλέπει μια άλλη διαφήμιση που λέει yoga hotel in Kalamata, organic food included, early morning meditation. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τώρα να είσαστε, αυτός ο χρήστης δεν είναι ένας τυχαίος χρήστης, είναι αυτός εδώ, είναι ακριβώς αυτός εδώ, τον στοχεύουμε, δείχνουμε τη διαφήμιση μας μόνο σε αυτό. Λοιπόν, πείτε μου εσείς ποια θα απαντάγατε. Okay, ρητορική ερώτηση, δεν χρειάζεται να μου πείτε, το ξέρουμε ότι αυτές οι διαφημίσεις έχουν μεγαλύτερο CTR και μεγαλύτερο conversion rate. CTR, click through ratio, η αναλογία του πόσοι πάτησαν τη διαφήμιση προς πόσοι είδανε τη διαφήμιση, τόσο στο Google όσο και στο Facebook, πολύ σημαντικό μέτρη, και conversion ratio, πόσοι από αυτούς που πάτησαν τη διαφήμιση έκαναν τελικά την ενέργεια που θέλαμε. Κράτηση, ας πούμε, πάτησαν book now ή κλείσανε την προσφορά, έχοντας οδηγηθεί βεβαίως πρώτα στο site μας ή στη Facebook σελίδα μας ή σε ένα Facebook application που έχουμε μία προσφορά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε, αν εγώ το έβλεπα, αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος, που εντάξει μπορεί και να είμαι, αν έβλεπα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι δεν θα είχε τόσο σημασία η τιμή, θα ήταν πάντα ένα κριτήριο, δεν θα πλήρωνα 5.000 ευρώ γιατί δεν έχω για μια διανυκτέρευση, αλλά αν έβλεπα αυτό θα πλήρωνα 50 δολάρια, 50 ευρώ, έναντι 40 που είναι όλος ο ανταγωνισμός. Βεβαίως αυτό ίσως είναι ένα ακραίο παράδειγμα, για τη Γερμανία ίσως δεν είναι, γιατί από όσο ακούω από φίλους είναι χορτοφάγοι, ας πούμε, μέχρι αηδίας. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά εξειδίκευση, όπως το λέμε. Πάρα πολλά target groups, δεν υπάρχει λόγος, τα ξέρετε και οι ίδιοι, ηλικιωμένοι, διαβητές, μικρά, μεγάλα παιδιά που δεν θέλουν παιδιά, με pets, με κατοικίδια, ομοφυλό, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Και βεβαίως, αυτό δεν είναι να το λέμε μόνο, πρέπει κάπως να το υποστηρίζουμε, έτσι. Όταν δηλαδή θα μπει ο άνθρωπος που του αρέσουν αυτά τα πράγματα στη διαφήμισή μας, θα ψάξει. Θα πει, για να δω τι έχει. Αν δει ότι είμαστε ένα κοινό ξενοδοχείο, ότι δεν έχουμε κάτι παραπάνω, προφανώς τον κοροϊδέψαμε μάλλον, έτσι. Οπότε, διαφοροποίηση. Θα μπορούσε, συγγνώμη τώρα, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου κατά πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που λες. Ωραία, χαίρομαι. Δεν θα σταθώ πολύ. Έρευνα και ανάλυση δεδομένων ενώ ο ταξιδιώτης είναι εδώ. Ωραία, τον στοχεύσαμε, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, αλλά τον φέραμε εδώ πέρα, πάτησε διαφημίσεις, έκλεισε και είναι εδώ και κάνει τις διακοπές του. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εδώ. Εδώ είναι το μοναδικό σημείο σε όλο τον κύκλο που μπορούμε να έχουμε face-to-face επαφή με τον άνθρωπο που μας εμπιστεύτηκε και μας εμπιστεύτηκε. Είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορούμε να του πούμε ένα «Πού σε φίλε, γεια σου», να τον κεράσουμε κάτι ή να τον ρωτήσουμε ή να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Πολύ συνοπτικά, πάρα πολύ συνοπτικά, no tech research το λέω, τέρμα η τεχνολογία, ό,τι δεδομένα πήραμε, μπορούμε να του μιλήσουμε. Απλά να τον ακούσουμε και να δούμε τι ρωτάει, τι ζητάει, συνήθως πολλές φορές μπορεί να επιλαγούμε. Ένα παράδειγμα που μου επιτρέπετε, ήμουν πριν από 2 χρόνια στην Κρήτη, στο Βάμο, για το γάμο μιας φίλης μου. Εκεί λοιπόν ξυπνάγαμε το πρωί, κοιμόμασταν το βράδυ προφανώς, φεύγουμε από το ξενοδοχείο και ο ξενοδόχος ήταν συνεχώς σε μια κατάσταση πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά, έτρεχε μια μικρή μονάδα, 10 δωματίων, κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος αυτός έβρισκε 5 λεπτά, 10 λεπτά το πρωί και 10 λεπτά το απόγευμα να γυρίσει όλα τα τραπέζια της καφετέριας, να κάτσει ένα λεπτό με την κάθε παρέα, να κεράσει μία ρακή, ας πούμε, το βράδυ και ένα πορτοκάλι το πρωί και να ακούσει, να μιλήσει, να οσφριστεί λίγο τι γίνεται. Κρατούσε σημειώσεις και τον έβλεπα. Εγώ έφευγε από κάθε τραπέζι και είχε 2 γραμμές. Του λέω, τι γίνεται, τι κάνεις, το κατάλαβα. Μου λέει, τι μου λέει, μαζεύω δεδομένα, λέει. Του λέω, τι θα τα κάνει. Δεν ξέρω, μου λέει, αλλά κάποια στιγμή θα μου χρειαστούν. Υποθέτω ότι αν
ακούμε από πολλούς πελάτες να μας ζητάνε συγκεκριμένες πληροφορίες, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό ιδέα για να αναπτύξουμε καινούργιες υπηρεσίες, να στοχεύσουμε καλύτερα τα μηνύματά μας, να φτιάξουμε σελίδες στο site μας, πολλά πράγματα. Δεύτερο πολύ μεγάλο κομμάτι, μία παρουσίαση από μόνο του, social media monitoring, τι λέει για εμάς, την πόλη, τον προορισμό μας, τη στιγμή που είναι εδώ. Ήρθε κάποιος εδώ, στο Elite Hotel, αν είναι πολύ εξοικειωμένος με Facebook, Twitter και τα σχετικά, θα γράψει κάτι για εμάς, θα βάλει και ένα hashtag καλαμάτα και αυτό θα είναι στο Twitter και θα μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι κάτι καλό, κάτι κακό, κάτι αδιάφορο. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν έχουμε μια τουριστική επιχείρηση και μας ενδιαφέρει να έχουμε αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους εκεί πέρα, προφανώς το παρακολουθούμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Το είπαμε και πριν, 1/3 των ανθρώπων που έχουν κινητό, τηλέφωνο και tablet ψάχνουν on the go. Έχουν πρώτα φεύγουν και μετά κλείνουν, ας πούμε, καρέντα ή οτιδήποτε. Μπορούμε εκείνη τη στιγμή που ψάχνουν και που είναι στην Καλαμάτα και ψάχνουν what to do in Καλαμάτα, να βάλουμε εμείς σαν keyword το what to do in Καλαμάτα και να του πούμε scuba diving ή πεζοπορίες ή οτιδήποτε έχει ο καθένας. Λοιπόν, μετά, και πλησιάζει προς το τέλος, μετά από όλα αυτά, έχει φύγει ο πελάτης, μας έχει αφήσει τα λεφτά του, είμαστε χαρούμενοι, δεν είμαστε, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε? Προφανώς και υπάρχει και μας το είπε και προηγουμένως η Χαρά. Όλα αυτά που βλέπετε από πίσω είναι δεδομένα ερευνών που λένε αυτά που μας είπε η Χαρά. Ότι οι επισκέπτες των online review sites διαβάζουν τα σχόλια που άφησαν οι πελάτες μας, οι προηγούμενοι, και μας επιλέγουν έναντι των ανταγωνιστών μας βάσει της αξιολόγησης που λάβαμε και των απαντήσεων που δώσαμε στις αρνητικές κριτικές. Έτσι. Όπως εγώ. Έτσι υποθέτω και εσείς, δεν θα αγοράζαμε κανένα προϊόν αν από κάτω βλέπαμε να κράζει όλος ο κόσμος. Έτσι προφανώς και οι πελάτες μας, έτσι δεν είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε παρακολουθούμε και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όποιο αρνητικό σχόλιο και όποιο θετικό, όπως μας είπε η Χαρά, και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει των αξιολογήσεων που παίρνουμε. Εδώ πέρα υπάρχουν ειδικά software τα οποία σκανάρουν όλα αυτά τα sites, Trivago, Booking, τα TripAdvisor, τα πάντα και μας στέλνουν reports και μας λένε εκεί είσαι καλός, εκεί σταχώνουν, κάνε κάτι. Εντάξει, αυτά τα λέμε εμείς. Συγγνώμη να πω κάτι. Βεβαίως. Απλά επειδή γενικότερα όλες αυτές οι αξιολογήσεις και όλα αυτά τα σχόλια, κάποια ναι, όντως μπορεί να τα παίρνουν σοβαρά, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι το μοναδικό στοιχείο για ένα ξενοδοχείο να κοιτάει τα σχόλια των πελατών, γιατί οι πελάτες καμιά φορά έχουν τον τρόπο που σκέφτονται. Έχουν και παράλογες απαιτήσεις. Ανάλογα με το τι έχουν δει στη ζωή τους. Δηλαδή, εγώ έχω διαβάσει, ας πούμε, σχόλια για ξενοδοχείο που λέει «Α, είχε και ένα αυτό για να βάλω, ξέρω, για τη ΔΕΗ, το, πώς το λένε, το κλειδί, ας πούμε, το έβαζα». Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πάει σε άλλα ξενοδοχεία. Έχει δει πολύ λίγα πράγματα, οπότε αντίστοιχα είναι και τα σχόλιά του. Εκεί λοιπόν μας λέει ότι ακόμα και σε αυτόν που λέει κάτι παράλογο ή κάτι που όλοι θα καταλάβουν ότι είναι βλακεία, ας το πούμε έτσι, αν είναι βλακεία. Μπορεί να μην το καταλάβουν όλοι, γιατί ωραία. Μας αρέσει όλο αυτό, είναι λιγάκι το ψαχτήρι που λέμε, είναι λίγο η κλειδαρότυπα. Μας αρέσει να τα βλέπουμε, απ' την άλλη ξενοδόχοι έχουμε πολύ σοβαρότερη δουλειά, δηλαδή πρέπει να τα πάρουμε υπόψη, αλλά να δουν λίγο πιο μεγάλο την εικόνα. Ότι... Ποιος αξιολογεί αυτά. Ναι, είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός, δεν μπορεί να είναι μόνο τα δημοκρατικά. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε και το αποτέλεσμα. Πώς το καταλαβαίνεις, λες, στη στατιστική λέμε ότι αυτοί θα γίνουν extreme case ή outliers. Όταν θα πάρουν πολύ καλά λόγια ή όταν δουν το προϊόν σου αξίζει, αυτοί θα είναι που θα μειώνονται συνέχεια και στατιστικά δεν θα φανούν. Άρα δεν φαίνεται στο rating ή γίνεται κανονική κατανομή, έτσι λέμε. Πάνω από, φαίνουμε το μεσόωρο. Πάνω από τις 100, όχι, δεν είναι το μεσόωρο, πάνω από τις 100 αξιολογήσεις ή πάνω από τις 30 αξιολογήσεις θα πάρει την αξία που του ανήκει. Άρα αυτό που ουσιαστικά ενδιαφέρει τους ξενοδόχους είναι αυτό που λέτε. Να είναι το βασικό σου προϊόν. Γι' αυτό πριν 1,5 μήνα που είχαμε έρθει εδώ, είχαμε πει ότι η γυναίκα του Κέσσερα πρώτα πρέπει να είναι σωστή και μετά να φαίνεται. Πρώτα φτιάχνουμε το προϊόν μας και μετά ανεβαίνουμε. Και άρα ουσιαστικά όταν ο ξενοδόχος κοιτάει το προϊόν του, το content θα είναι καλό και η αξιολόγηση θα φανεί. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις θα απομονωθούν. Είναι στατιστική δηλαδή. Και πολλά μετά. Ναι, και πολλά μετά. Ωραία.
Ο παραδοσιακός τρόπος για να πάρουμε το feedback είναι μέσω ερωτηματολογίου. Ενδεχομένως πολύ να χρησιμοποιείται είτε μέσα στην ρεσεψιόν κατά τη στιγμή που φεύγει ο πελάτης από το ξενοδοχείο, είτε μέσω email, όπως κάνει η Aegean Airlines, τυχαίνει να έχω την τιμή να διαχειρίζουμε την online έρευνα της Aegean, όπου όταν προσγειώνεται ένα αεροπλάνο, στην Αθήνα νομίζω περισσότερο, υπάρχουν ερευνητές που πηγαίνουν σε έναν ανά 7 ταξιδιώτες που ήταν στο αεροπλάνο της Aegean και του λένε ναι, γεια σας, θέλουμε το email σας για να σας στείλουμε μία έρευνα και μετά αυτό το email το στέλνουμε σε μένα. Φιλοξενώ το ερωτηματολόγιο και τους λέμε αγαπητέ επιβάτη, θέλουμε τη γνώμη σας, μπλα μπλα μπλα, μπαίνουν σε μια σελίδα, βλέπουν τις γλώσσες και εν πάση περιπτώσει η Aegean τους ταράζει σε ερωτήσεις, 52 σελίδες ερωτήσεων για σχεδόν τα πάντα. Οκ, okay, μην το παρακάνουμε, 2-3-5 πράγματα αρκούνε, οκ, okay, τα δημογραφικά, η προηγούμενη εμπειρία, οι προσδοκίες του ΜΑΤ, κυρίως αυτά εδώ πέρα, πώς πέρασαν, αυτά δηλαδή που γράφουν από μόνοι τους στα review sites, πώς πέρασαν, πώς και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς, τι θα θέλανε, τι έλειπε και τα σχετικά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και offline και online και τα δύο μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά και δείχνουν στον επισκέπτη ότι ενδιαφερόμαστε για αυτόν και για την άποψή του. Λοιπόν, και τελειώνω. Στο τέλος λοιπόν κάθε τριμήνου που έχουμε έναν πελάτη που του κάνουμε ας πούμε AdWords, πρέπει να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών μας για να μας πει φίλε μπράβο ή φίλε δρόμο. Λοιπόν, εδώ πέρα δηλαδή, πρέπει να συνδυάσουμε στοιχεία από διάφορες πηγές, από το Analytics, Website Data, από το AdWords και από τα συστήματα κρατήσεων. Έχω κρατήσει, καταλαβαίνετε όσοι τα χρησιμοποιείτε, γνωρίζετε, ότι υπάρχει ένας τόνος στατιστικών δεδομένων. Βεβαίως κάποια από αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία. Οι visitors, unique, πόσοι ήρθαν από AdWords, πόσοι από άλλες πηγές, π.χ. λόγω Search Engine Optimization. Από το AdWords, πόσα clicks είχαμε, πόσοι είδανε τις διαφημίσεις. Το CTR που λέγαμε, το CPC. Αυτό το παράδειγμα έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα, έτσι. CPC, όσοι γνωρίζετε, δείτε εδώ, 2.18. Αυτό το παράδειγμα είναι από ένα car rental, μια εταιρεία car rental στη Σαντορίνη. Σαντορίνη, οκ, παγκόσμιος προορισμός. Στη Σαντορίνη, λοιπόν, πληρώνουν 2 ευρώ ανά κλικ, αναλόγως βεβαίως στην αγορά, στο Google, οι car rental επιχειρήσεις, όχι σε όλο τον κόσμο, σε συγκεκριμένες αγορές, στην Αγγλία πληρώνουν 6 με 7 ευρώ το κλικ. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πελάτης είχε ένα site, αλλά το ξαναφτιάξαμε επειδή δεν ήταν responsive αυτό που λέμε, δεν έπαιζε στα κινητά. Και από τον πρώτο χρόνο, από αυτό το πρώτο καλοκαίρι, το περσινό, έδωσε στο Google AdWords 6.500 ευρώ και πήρε πίσω 35.000 ευρώ. 35 μείον 6 μείον 5, 30 είναι 5 φορές την επένδυσή του. Για κάθε 1 ευρώ που έδινε, έπαιρνε 5 πίσω μέσω του AdWords. Πολύ ανταγωνιστική αγορά η Σαντορίνη. Και έκανε βασιλώς 111 κρατήσεις και πολλά στατιστικά από πίσω. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι δεδομένα από τα internal συστήματα, όπως λέγαμε στην αρχή, τα οποία του δίνουν δεδομένα για να κάνει budget allocation για του χρόνου. Κόβει τα πάντα, τα δίνει όλα στο AdWords. Λοιπόν, πολύ ωραία, τελείωσα. Δύο quotes επειδή μου αρέσουν, Ναπολέοντας, War is 90% information, ο πόλεμος είναι 90% πληροφορία. Αυτά τα λέγε πριν 300-400 χρόνια. Τώρα που έχουμε τόση πληροφορία, εντάξει δεν ξέρω αν υπερέβαλε, 50 πληροφορία και 50 άξιων, σίγουρα όμως είναι πολύ σημαντικό. Οπότε επενδύουμε σε έρευνα και προβολή μέσω του ίντερνετ όσο το κάνουμε και αυξάνουμε όσοι ήδη το κάνουμε. Και ο Einstein, not everything, αυτό είναι λίγο γλωσσοθέτης, not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Όχι όλα όσα μπορούμε να μετρήσουν έχουν νόημα και όλα, όχι όσα έχουν νόημα μπορούμε να τα μετρήσουμε. Οπότε ξεκινάμε απλά και από τα βασικά. Και στη συνέχεια επεκτηνόμαστε. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις, αυτό είναι το email μου για όποιον δεν προλάβει, να μου κάνει κάποια ερώτηση. Να προτείνω κάτι που θα κάνω στο κλείσω τέλος. Γιατί και η παρουσίαση του θέμα έχει πολύ συνάφεια.